Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί πάντα με τη φιλανθρωπία σας στηρίζετε το έργο μας. Απευθύνω θερμές ευχαριστίες στον Μητροπολίτη μας, ο οποίος μας δίνει δύναμη και μας καθοδηγεί να επιτελούμε το έργο μας όσο καλύτερα μπορούμε. Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλους όσους προσέφεραν τα δώρα τους για τη λαχτοφόρα φορά, καθώς τον κύριο Τράκα, την οικογένεια Φαναριώτη και την οικογένεια Κασίδο. Τέλος, να ευχαριστήσουμε την οικογένεια του κυρίου Κουλιά για τη διάθεση της αίθουσας. Ας ξεχυθεί από τα χείλη όλων μας το τραγούδι της ευχαριστίας, της ευγνωμοσύνης, της χαράς και να γεμίσει τις καρδιές μας με αγάπη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Να έχετε πάντα υγεία και ειρήνη. Σαν την γη εξήλθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρέπον σε δογματίσας, την φύση των όντων πετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικά τεκοσμήσας. Βασίλειον ιεράτευμα πατερωσίε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Ευλογημένη και χαρούμενη να είναι η καινούργια χρονιά, όλα τα καλά ο Θεός. Καθίστε παρακαλώ 5 λεπτά. Δεν θα πω εγώ ευχαριστίες, γιατί τις είπε η κυρία Πρόεδρος του Σεκαθοερκού Αδελφότητος. Θα ήθελα μόνο να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε εδώ. Με εσάς πρώτο κύριε Δήμαρχε και τους συνεργάτες σας που βρίσκεστε εδώ, τον πανοσιολογικό εκπρόσωπο του Ταξιάρχου και τους αδελφούς μου, τους πατέρες που βρίσκονται εδώ και όλους έναν και μία-μία χωριστά. Θέλω να σας πω μόνο πως αυτό το έθιμο που έχουμε εδώ, δηλαδή η δυνατότητα να ευλογούμε κάθε φορά την Αγιοβασιλόπιτα, όπως γίνεται με όλες τις πρακτικές στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, δεν είναι οι γιορτές οι οποίες κατασκευάστηκαν, αλλά γιορτάζουμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Έτσι λοιπόν έχουμε την Αγιοβασιλόπιτα, μία-μία για τον καθένα όπως το βλέπετε να το εφαρμόσουμε τα τελευταία 14 χρόνια, γιατί αυτός είναι ο συμβολισμός. Ο Μέγας Βασίλειος που καθιέρωσε αυτή την εορτή, αυτός ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας που έζησε τον 4ο αιώνα, ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος από πολύ όμορφη οικογένεια, ευκατάστατη οικογένεια και ονομαστή. Και ο Μέγας Βασίλειος, ξέρετε, αγαπούσε πολύ τα ελληνικά γράμματα, ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε, τελείωσε όλες τις τότε γνωστές σχολές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μόνο λίγο άφησε τη μουσική, έκανε μόνο θεωρητικά, δεν έκανε πρακτική μουσική γιατί έπρεπε να γυρίσει πίσω στην Κεσάρια της Καπαδοκίας γιατί τον είχε ανάγκη η τοπική εκκλησία.
φωτιά σου του ουρανού κάστρα και το φεγγάρι. Έτσι ταιριάζει απάνω σαν σιμουρφιά και κάνει. Θα σου δω.